Το 10ο συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, το οποίο γίνεται στη Θεσσαλονίκη, αφορά όλη την αθλητιατρική επιστημονική κοινότητα για τις καινούργιες ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνουν όσον αφορά θέματα που αφορούν τον αθλητισμό και γενικά την αθλητική κοινότητα ως προς την πρόληψη, την θεραπεία και την αποθεραπεία των τραυματισμών, καθώς επίσης και προβλήματα διατροφής, ντόπινγκ, όσο έχει σχέση με τον ιατρικό έλεγχο και με τις διάφορες παθήσεις οι οποίες μπορούν να παρουσιαστούν κατά διάφορα αθλήματα στην άσκηση όλων των αθλουμένων, ώστε ο πληθυσμός να είναι υγιής και να υπάρχει πάντα η πλήρης ενημέρωση από όλους τους επιστήμονες, ώστε να μπορούν καλύτερα να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Το 12ο συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος θα παραβρεθεί ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, ο κύριος Φάμπιο Πιγκότσι, ο πρόεδρος της Κύπρου και πρόεδρος της Αθλητιατρικής Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Χριστοδούλου, καθώς επίσης και ο εξέχων ερευνητής καθηγητής στο Brighton της Μεγάλης Βρετανίας, ο κύριος Γιάννης Πιτσιλάδης. Θέματα επίσης που αφορούν τον αθλητισμό και κυρίως τον παγκόσμιο αθλητισμό, ένα από αυτά είναι και η υιοθέτηση του τρίτου φύλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς επίσης και καινούργια θέματα που αφορούν το αντιντόπινγκ, μια και ο κ. Πιτσιλάδης είναι υπεύθυνος και της Ολυμπιακής Επιτροπής για το Αντιντόπινγκ Κοντρόλ. Εμείς σαν Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος και κυρίως και σαν συνεργαζόμενο κέντρο της Αθλητιατρικής Ομοσπονδίας στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, το οποίο είναι γνωρισμένο εδώ και 4 χρόνια, σαν Collaborator Center Sports Medicine, προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε ώστε δυνατόν περισσότερο να εκπληρώσουμε και να ενημερώσουμε καλύτερα όλους τους επιστήμονες που ασχολούνται με την αθλητιατρική επιστήμη. Συμμετέχουν επίσης όλοι οι γιατροί, κυρίως οι πιο κατεξιωμένοι του Ιατρικού Διαβαλκανικού και από το Ιατρικό Αθηνών, ο κύριος Παντελής Νικολάου, με σκοπό την πλήρη ενημέρωση στις 3 μέρες του συνεδρίου όλων, ώστε τα θέματα που θα αναφερθούν και αυτά τα οποία θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων να λυθούν ή να μετατεθούν σε καλύτερες λύσεις και στα μελλοντικά μας συνέδρια.